Σεπτούλου, θα ήθελα να απευθύνω τον λόγο στον κύριο Μάρκο Χριστοδηλή, Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου Σταυρός, για να συγκρίνω τα ψηφίσματα. Την ίδια κούραση βλέπω την αποτυπωμένη στα πρόσωπα όλων σας. Θέλω να ξεκινήσω τους γονείς μου στην Πάφο, θέλω να πάω διακοπές εξωτερικών με τα μωρά μου, θέλω να πάω την γυναίκα μου για δείγμα στο Μαντρέι, στο Μαχ, θέλω να μπορώ να συμμετέχω στο Μαραθώνιο Ράντζο Σκουντού της Λάρνακας με την ώρα. Τώρα, για τις άγνοιες προσπάθειες που θα προσφέρουν υψίστου επίπεδου υπηρεσίες προς εσάς σε ρύθμιση. Κουράστηκα, μην μπορώ να ζω, μην μπορώ να ζήσω. Πότε θα τελειώσει αυτό ο άλλο πύργο? Μόνο 53,9% έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και έχουν προγραμματιστεί μόνο ακόμα 49.000 εργατικού. Αυτό είναι το δικαίωμα φυσικά σε κάποιον να μην θέλει να αναπτύξει. Αλλά επιθυμούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Αποτελεί κύριο μέλημα την καθήκον μα να κάνουμε βήματα προ τη συνεργασία. Εξέχοντα έτσι στην επιστημονική ομάδα του κ. Κόλλητ. Είμαι ο σταθμό των σωματικών τάσεων στο πλαίσιο εταιρική κοινωνική ευθύνη του κ. Κόλλητ. Ευχαριστώ του ευχαριστώ κύριε Ψηφοβουλή για την τοποθέτησή σα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σα τονίσω ότι για την ασφάλεια μα του κορονοϊού, όπω ορίζοντα σύμφωνα με τι σχέσει με την κυρία Πλάση. Επίση, να υποθυμίζω ότι μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από του επιστήμονε μα, υπάρχει το λόγο για την υπόξη λόγου. Παρουσιάζεται τον Δ. Λιμπάνου, έχει ως ευθύνος μέχρι 9 ετών, είναι 104 τα περιστατικά που καταγράφηκαν από 16 μέχρι 29 Ιουνίου, από 10 μέχρι 19 ετών 752, μόλις πριν 10 μέρες, από 20 μέχρι 29 616, από 30 μέχρι 39 ετών 324, από 40 μέχρι 49 ετών 241,
από 60 μέχρι 69-71 και μειώνεται όσο προχωράμε προς τα πάνω. Δηλαδή, τι καταλαβαίνετε με αυτό, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μία μεγάλη φούσκα, η οποία δεν είναι πολύ φουσκωμένη, είναι χαλαρά φουσκωμένη. Αυτή τη στιγμή εμείς με τον εμβολιασμό των μεγάλων σε ηλικία έχουμε καταφέρει να πιέσουμε το κομμάτι που αφορά τον αέρα που εμπεριέχει τους μεγάλους, οπότε όλος ο αέρας που πέσει στο κομμάτι της φούσκας που είναι η νεαρή. Οπότε κάποιος καταλαβαίνει ότι ο εμβολιασμός έχει πετύχει. Έχει πετύχει για τους μεγάλους στην ηλικία που ήταν οι πιο ευάλωτοι, ήταν αυτοί που πέθαναν, ήταν αυτοί που μπαίναν στα νοσοκομεία, ήταν αυτοί που δημιουργήσαν το πρόβλημα, έτσι ώστε να μην μπορεί το σύστημά μας να αντέξει, αν συνέχιζε όπως ήταν οι καταστάσεις που είχαμε προδιαγράψει το προηγούμενο διάστημα από τον νοσέλος. Οπότε ουσιαστικά κάποιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να σταματήσει αυτή η φούσκα, να δημιουργεί προβλήματα, θα πρέπει πέρα από τα μέτρα που κάνουμε να κάνουμε και τον εμβολιασμό. Και αρχίζει μετά να σκέφτεται κάποιος, έχουμε παιδιά. Υπάρχουν άδειες για τα εμβόλια, mRNA, δηλαδή τη Pfizer και τη Moderna, οι οποίες άδειες έχουν χορηγηθεί από τα 12 μέχρι τα 16 και από τα 16 μέχρι τα 19, ήδη από προηγούμενο διάστημα. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένα στη χώρα μας που λένε ότι αυτή την πανδημία, αυτή τη στιγμή την οδηγούν οι νέοι. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Εδώ είναι οι ηλικίες. Βλέπετε με τα χρώματα. Αυτό το γκρίζο χρώμα είναι το σκύλο με 59. Το πορτοκαλί χρώμα είναι 0-19. Αυτή είναι η αιτία που σήμερα η χώρα μας έχει τα προβλήματα που έχει, που διαβάζουμε κάθε μέρα στις εφημερίδες, ότι έχουμε 850 θετικά προβλήματα κάθε μέρα. Και εδώ είναι ένα επαρχείο. Βλέπετε συνολικά και μπορείτε να ξεχωρίσετε με τα χρώματα και πάλι. Η λάβανα που μας ενδιαφέρει είναι αυτή που είναι με ένα χρώμα κίτρινο πορτοκαλί. Είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με την λεμεσό. Και φυσικά είναι χειρότερη από το πάθο. Η λευκοσία είναι περίπου στερεά την λάβανα. Δεν θα σας κουράσω αυτό. Είναι ένα σχέδιο που έχω φτιάξει για να περιγραφεί πώς κολλάει ο άνθρωπος με τον ιό. Ο ιός μπαίνει από τον αναπνευστικό ή από το στόμα, είτε από τουαλέτες που έχει καλοκλείσιμο και από τον αέρα. Εισπνέουμε λοιπόν τον ιό, ο οποίος καθίσταται στο ιοθάλαμο, κάθεται εκεί για ένα διάστημα κάποιων ημερών και στη συνέχεια εγκαθίσταται στις κυψελίδες των πνευμών. Οι κυψελίδες είναι τα σιγήνα του πνεύματος, τα ανατολικά, όπου εκεί γίνεται η ανταλλαγή του αέρα μαζί με την επαφή των αγκύρων, έτσι ώστε να οξυγονώνεται το αίμα που έρχεται από το σώμα μας, που χρειάζεται να αποβάλει το διοξείδιο του άνθρακα και να πάρει οξυγόνο. Η επένδυση σε αυτές τις κυψελίδες έχει να κάνει με κάποια κύτταρα τα οποία ονομάζονται πνευμοκύτταρα τύπος 2. Αυτά τα πνευμοκύτταρα τύπος 2 είναι τα πνευμοκύτταρα που έχουν υποδοχής, που ενδιαφερικά ο ιός του COVID πηγαίνει και κάθεται και μολύνει. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το κλειδί που δημιουργεί το πρόβλημα στο πνεύμα. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, υπάρχει ένας καταράκτης, μια αντιληπτική δεδομένα, τα οποία δεν συμβαίνουν, παράγονται οι τραπευκίνες, αντί TNF, TNF-α, διάφορες άλλες ουσίες, οι οποίες προκαλούν στα αγκία που επενδύουν την κυψελίδα αυτή να δημιουργήσουν διακερατότητα και θρομβώσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές, όταν κάποιοι παθαίνουν λίμωση αυτή, μπορεί να έχουν θρομβολογικά επεισόδια. Στη συνέχεια, υπάρχει μια διαδικασία πολυπλοκή, όπου επιστρατεύονται τα πολυμορφοπύρνα που είναι οι στρατιώτες, τα κύτταρα δηλαδή που πάνε να αντιμετωπίσουν τη λίμωξη και αυτή η κυψελίδα, η κάθε κυψελίδα γεννήσει με πίον, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναπνέουμε πλέον γιατί δεν μπορεί να μπαίνει μέσα αέρας και δεν μπορεί να γίνει η δουλειά της αναπνοής. Οπότε, στη συνέχεια δημιουργούνται προβλήματα συστηματικά, μπορεί να δημιουργήσει μια πολυοργανική ανεπάρκεια
που συμβαίνει σε όλους στον βαθμό που θα προκαλέσει θάνατο. Αλλά σε όλους θα υπάρχει ένα ποσοστό αλήθειας σε αυτό που σας έχω περιγράψει. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι από εμάς να το κάνουμε θάνατο σε πολύ μικρότερη ένταση. Δεν είναι ότι δεν θα το περάσουμε, δεν θα το περάσουμε ίσως στον βαθμό που θα μας προκαλέσει το θάνατο. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές φορές άτομα τα οποία έχουν περάσει τη λίμωξη αυτή και έχουν πρόβλημα με τον αναγνωστικό τους για ένα χρονικό διάστημα ικανά αρκετό να τους δημιουργήσει προβλήματα θολησυκόπωσης, δύσκνειας, να μην μπορούν να κάνουν τις εργασίες τους και να μην μπορούν να συγκριθούν ευθερώς. Τώρα, τα συμπτώματα έχουν κάποια ζωτικά σημεία που ξέρουμε όλοι τώρα, τα έχουμε μάθει τόσο πολύ καιρό. Περιπτώσεις ταχυκαρδία, ταχύπνια, υπόταση και η οξυμετρία 94 και κάτω. Και από αυτά ο κάθε γιατρός θα πρέπει να κινείται ανάλογα για να διερευνήσει τον ασθενή, αλλά και ο κάθε δυνητικά ασθενής θα πρέπει όταν παρουσιάζει αυτά να προσεγγίσει τον γιατρό του για να διερευνηθεί αν πραγματικά παρουσιάζει αυτά και έχουν σχέση με COVID. Μυαλγίες, αρθραγγίες, κεφαλαγγία. Από το ανώτερο αναπνευστικό μπορεί να υπάρχει κεφαλική δίδα, ρινόρια. Από το κατώτερο αναπνευστικό, ένα ισχυρικό, μπορεί να υπάρχει ναυτία, έμενη, διάρρεια. Νευρολογικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι η αγυσία, η αμνημία και η υγρία. Από τις δερματολογικές έχουμε δερματικές εκδηλώσεις στο μάτι. Μπορεί να υπάρχουν επίσης εξανθήματα και ενανθήματα. Τα ενανθήματα είναι όμως τα εξανθήματα που τα βλέπουμε μέσα στο στόμα και στον εταιρικό σωλήνα. Και όσον αφορά, οπότε όλα αυτά συμφέρουν αυτό που μπορεί να πάθει κάποιος όταν παρουσιάσει την επικότητα στον ιό. Τώρα, όσον αφορά τα εργαστηριακά, θα δείτε ότι πολλές φορές πηγαίνουμε στον γιατρό και ο γιατρός ζητάει κάποιες περίεργες εξετάσεις. Αυτές έχουν δεθεί, κάποιες να είναι χαμηλότερες από ό,τι αναμένονται, όπως τα λιμφοκύτταρα, το λιμφοκύτταρο, κάποιες μπορεί να αυξάνονται, όπως το CRP, ταχύτητα καθίσθησης, β1, φεριτίν, το CPK, CPKMB, τροπονίνη. Η τροπονίνη σημαίνει ότι υπάρχει μια βλάβη στο καρδιακό μη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κάνει έμφραγμα, αλλά σημαίνει ότι έχει επηρεαστεί ο μυς της καρδίας. Και το σούπαρ είναι και προγνωστικός δείχτης, αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις μελέτες. Οπότε βλέπω μια ξεχωριστή παραγωγή από στοιχεία παραμέτρους που μετρώνται στο αίμα και μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και μόνο αλλά για την διαδόση. Όσον αφορά ακτινολογικά, φαίνονται οι βλάβες και στην ακτινογραφία και στην αξονική και στο υπέρηχο με κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Δεν θα σας κουράσω γιατί είναι ιατρικά θέματα, αλλά να σας δείξω κάποιες εικόνες. Αυτά είναι οι εικόνες από ασθενείς οι οποίοι έχουν πάθει COVID, μέσα για 16 χρονών, τα οποία έρχονται με εικόνες σαν αυτές που βλέπετε εδώ, οι οποίες κάθονται υπομονετικά και περνάνε μία εβδομάδα 10 μέρες, ευτυχώς γίνονται καλά και φεύγουν, αλλά προσέξτε, αυτή η βλάβη έχει γίνει και για να κατασταθεί αυτή θέλει κάποιο χρόνο. Εδώ είναι κάποιες αξονικές από άλλα άτομα και είναι τυπικές. Έχουν χαρακτηριστικά στοιχεία για εμάς τους γιατρούς που τα ξεχωρίζουμε, αλλά αυτά είναι πραγματικά στοιχεία και είναι αυτά που έχουν σαν τυφλοσούρτη. Τα έχουμε στο μυαλό μας και όταν θα έρθει κάποιος λένε ο ασθενής αυτός έχει αυτή την εικόνα, την άλλη εικόνα, την άλλη εικόνα, γιατί όλα αυτά είναι συμβατά με συγκεκριμένα ακτινολογικά στοιχεία. Η διάγνωση τη ξέρουμε όλοι τώρα, τα έχουμε μάθει, πέραν από τη συμπτωματολογία είναι η θετική μοριακή εξέταση, το PCR. Είναι το rapid test που κάνουμε όλοι και κάποιες φορές, στο εξωτερικό κυρίως, μπορεί να αναδειχθεί κάποιος με τεστ αντισωμάτων. Αντισώματα παράγονται αφού έχουμε περάσει την νόσο. Η θεραπεία. Στη θεραπεία δεν έχουμε πετύχει πολύ, λίγα πράγματα. Έχουμε κάνει κυρίως οξυγόνο σαν κύρια θεραπεία. Χρησιμοποιούμε την πεντσαμεθαζόλη, την κορτιζόνη. Υπάρχουν σκευάσματα που έχουν πάρει άλλα, όπως η ρεμδεσιβίρη, η οποία όμως δεν είναι και πολύ εξαιρετικό και αποτελεσματικό φάρμακο. Και υπάρχουν και τα αντισώματα τα οποία έχουν παραχθεί είτε από αναρριμμένους ανθρώπους, αυτοί που πέρασαν την νόσο, ή από φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν κατασκευαστεί, ειδικά για αυτά, και κάποιοι βιολογικοί παράγοντες. Τώρα, όσον αφορά την
προφύλαξη. Έχουμε τα μέτρα και τον εμβολιασμό. Και τα μέτρα είναι οι μάσκες, το κλείσιμο, η απόσταση, η αποφυγή συγχρονισμού, ο εξαιρετισμός που τον έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Και επειδή αυτό το πρόβλημα δεν θα φύγει για τα επόμενα 3-4 χρόνια, μέχρι να μπορέσει να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός του κορμού, γιατί παγκόσμια πρέπει να εμβολιαστεί ένα 80-88% του πληθυσμού για να μπορέσουμε να τον καθυποτάξουμε τον ιό αυτό. Και κατά την δική μου άποψη, πρέπει να κάνουμε συχνά rapid test, κυρίως όταν η κοινωνία δεν είναι εμβολιασμένη. Με αυτόν τον τρόπο, βρίσκουμε άτομα τα οποία είναι θετικά, τα βάζουμε στο σπίτι σε απομόνωση ή στο νοσοκομείο, αν χρειαστεί, επιτρέποντας έτσι να λειτουργήσει η κοινωνία, χωρίς να σταματά, χωρίς να κάνουμε lockdown. Και φυσικά έχουμε και την τηλεργασία. Ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή έχει επικρατήσει με δύο κύριες. Με δύο κύριους εμβολιασμούς. Το ένα εμβόλιο είναι της Pfizer και το άλλο της Moderna. Αυτά είναι mRNA εμβόλιο. Παρέχουν περίπου 90-95-97% προστασία. Και ουσιαστικά για να μπορέσουμε να έχουμε απόδοση 7, πρέπει τουλάχιστον από το 66 μέχρι το 88% του πληθυσμού να πετύχει, δηλαδή να εμβολιαστεί, για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το προστατευτικό ήχος. Έτσι, θα πρέπει να θεωρήσουμε τώρα και με αυτά που θα ακούσουμε από τον κύριο Κωστρίκη, εάν έχουμε μεταλλάξεις οι οποίες επεμβαίνουν στην αποδοτικότητα των εμβολίων, θα πρέπει να πετύχουμε ψηλότερα ποσοστά. Και αυτά είναι προβλήματα τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας. Κάποιοι από εμάς τα είχαμε προδιαγράψει από καιρό ότι μπορεί να συνέβαινε. Δεν θα σας κουράσω με αυτό, απλώς θέλω να σας δείξω πώς γίνονται οι διαδικασίες με το εμβόλιο. Το από πάνω είναι το εμβόλιο mRNA. Εκεί. Το από κάτω εδώ είναι το εμβόλιο του AstraZeneca. Η διαφορά είναι ότι το εμβόλιο του mRNA, δηλαδή της Moderna και της Pfizer, είναι ένα mRNA το οποίο περιπτύεται μέσα σε ένα λιποσφαίριο. Αυτό το λιποσφαίριο θα πάει να κολλήσει πάνω στο κύτταρο που θα μπει μέσα και αφού μπει κατευθείαν το mRNA απελευθερώνεται και περνά από το ριβόσωμο. Αυτά τα ρίγια σε δουλειά που περνάει από μέσα. Μόλις περάσει από το ριβόσωμο, παράγονται πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες θα εκφραστούν στο κύτταρο και θα πάνε συγκεκριμένα κύτταρα να κολλήσουν και θα δημιουργηθεί μια αντίδραση όπου θα παραχθούν συγκεκριμένα ιντερλεκτίνες, TNF, αυτά θα ερεθίσουν τα β' κύτταρα και τα β' κύτταρα θα διαφοροποιηθούν, θα πολλαπλασιαστούν και θα μετατραπούν σε πλασματοκύτταρα. Τα πλασματοκύτταρα αυτά θα παράγουν τα αντισώματα. Τα αντισώματα είναι αυτά τα ύψιλον που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτά είναι ειδικά για να μπλοκάρουν τους υποδοχείς της αγκύρας. Οπότε, με αυτά, όποιος κόσμος εκεί που είναι η αγκύρα που κολλάει στα πνευματικά δύο που σας εξήγησα, μπλοκάρεται. Οπότε δεν μπορεί να γίνει η λήψη. Το κάτω κομμάτι έχει να κάνει με το εμβόλιο της AstraZeneca. Το κομμάτι της AstraZeneca έχει φτιαχτεί με το κουφάρι, αν θέλετε, του αδενοϊού του χιμπαντζή, το οποίο προσβάλλει τον χιμπαντζή. Το αδειάσανε και κρατήσανε από το DNA το πάνω κομμάτι, το κάτω κομμάτι, στη μέση φτιάξανε ένα mRNA και είναι όπως το δίνει στο εμβόλιο, στη μορφή DNA. Μπαίνει μέσα στο κύτταρο, πηγαίνει στον πυρήνα. Δεν έχει να κάνει τίποτα μαζί με το DNA που έχουμε εμείς το δικό μας, κάθεται δίπλα, μεταφράζεται σε μία γραμμή στο mRNA και από εκεί βγαίνει στο κυταρόπλασμα, περνάει και αυτό από το ριβόσωμο και παράγει τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες που παράγονται φαίνεται ότι αυτά τα δύο κομμάτια για να στηριχθεί το mRNA, που είναι κομμάτια του αδενοϊού, παράγονται πρωτεΐνες μικρότερες σε μοριακό βάρος, οι οποίες δεν κάθονται στους υποδοχείς και κρίνονται ελεύθερα. Και αυτές δρούν εναντίον των νομοκαταλλήλων. Και εκεί είναι που προκαλούνται αυτά τα προβλήματα που έχουμε ακούσει όλοι.
Και μετά η διαδικασία είναι η ίδια όσον αφορά τον καταράκτη αυτό, με την διαφοροποίηση των δοσματοκυτάρων και την παραγωγή των αντισωμάτων. Οπότε ουσιαστικά αυτή είναι η μέθοδος. Έτσι παράγονται τα εμβόλια. Πλώς πρέπει να ξέρουμε ότι τα εμβόλια αυτά είναι πάρα πολύ επιτυχημένα. Τα mRNA προσδίδουν για πρώτη φορά 90-97% προστασία. Το AstraZeneca έως το 78-83%. Είναι πολύ προχωρημένα αυτά. Τώρα, με αυτά, ήθελα να σας πω το εξής, ότι τον τελευταίο καιρό, και εννοούμε τελευταίες δύο εβδομάδες, έχουν δημοσιευτεί μελέτες από το Ισραήλ, από τον Καναδά και από τη Σκωτία. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να εμβολιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του και το ποσοστό το οποίο είναι εμβολιαστό κατάφερε να αρχίσει να κολλάει άτομα τα οποία είχαν εμβολιαστεί πλήρως. Και έχει βρεθεί ότι η προστασία που προσδίδει το εμβόλιο στο Ισραήλ είναι μέχρι 64%. Όχι το 97% και το 95% που θα είχε εάν ήταν σε κανονικές συνθήκες και χωρίς τις μεταλλάξεις. Ο Καναδάς και η Σκωτία, τα μεγαλύτερα νούμερα, έχουν 88% και 83%. Όμως αυτό τι σημαίνει, ότι χάνουμε τουλάχιστον 10-15% στο Καναδά και τη Σκωτία και χάνουμε περίπου σχεδόν 35% στο Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό για μας, σημαίνει ότι εάν δεν εμβολιαστεί ομοιόμορφα η κοινωνία μας, θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και εμείς. Και έχουμε δει και στα στατιστικά που σας έδειξα, η κοινωνία η δικιά μας αυτή τη στιγμή έχει τα μεγάλα νούμερα σε νέες και νεαρές ηλικίες. Οπότε αν θέλουμε να έχουμε μια απόσβεση της μετάδοσης, θα πρέπει και τα νεαρά άτομα να προφυλαχθούν, δηλαδή να εμβολιαστούν. Και έτσι προστατεύεται ολόκληρη η κοινωνία. Και αν προστατευτεί η κοινωνία, έχουμε τρία πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Πρώτον, δεν κολλάμε εύκολα γιατί έχουμε εμβολιαστεί. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αποδοτικότητα των εμβολίων, γιατί δεν θα προλάβει κάποιος να κάνει μετάλλαξη. Εάν έχουμε μεταλλάξεις, που θα έχουμε γιατί η ειδική έχει έρθει στη χώρα μας, και περιμένουμε να έρθει ακόμα και η μετάλλαξη από το Βιετνάμ. Οι Βιετναμέζικοι είναι οι ειδικοί μαζί με την Ινδιέζικη σε ένα που θα είναι χειρότερο. Οπότε ουσιαστικά βλέπετε τόσο περνά ο καιρό γίνονται μεταλλάξει σε διάφορα μέρη του κόσμου τα οποία κάποια στιγμή έρχονται σε όλα τα μέρη του κόσμου και δημιουργούν προβλήματα από την αρχή. Οπότε δεν θέλουμε να έχουμε συνέχεια τη λίμωξη για να μην έχουμε την πιθανότητα να μεταλλάξουν. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα να προστατέψουμε πλέον ο ένας τον άλλο και τις εργασίες μας, το βιό μας. Αν δεν μπορούμε να δουλεύουμε, δεν θα μπορούμε να βγάζουμε λεφτά, δεν θα μπορούμε να ζούμε όπως έχουμε ακούσει από τον Μάρκο, δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτά που ξέραμε να κάνουμε, μέχρι να περάσει αυτό και κοστίσει ζωές όπως κοστίζει στη Βραζιλία. Οπότε με αυτά εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα κάνουμε τη συζήτηση για να έχει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα και να έχει ο καθένας τις δικές του αποφάσεις. Εκλαγευμένες διαλέξεις για το ευρύ κοινό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος, όλος ο κόσμος να καταλάβει ορισμένες βασικές αρχές που διέχουν αυτή την επιδημία. Όλων αυτών των 1,5 χρόνων δεν φανερώνουν τουλάχιστον σε μένα ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει μια φοβία και για τα εμβόλια και για την επιδημία ακριβώς επειδή δεν γνωρίζει βασικά πράγματα για την ηρωία. Όμως θα επιχειρήσω σε αυτήν την μισή ώρα με έναν πολύ απλό τρόπο, με διαφορετικό από αυτόν τον κλινικό τρόπο που είναι πάνω, διότι εγώ δεν είμαι κλινικός, είμαι ο αριακός ιολόγος, θα σας εξηγήσω ορισμένες βασικές αρχές όσον αφορά τις μεταλλάξεις, τα εμβόλια και τη δυναμική αυτή που υπάρχει μεταξύ των μεταλλάξεων για τον εμβολίο και της επιδημίας μας. Άρα, θα πω λίγα πράγματα το τι είναι ιοί και τι ασθένειες προκαλούν. Ο ιός είναι ένα θέμα το οποίο πάρα πολλοί κόσμοι
ένα success story που είναι κατά την ταπεινή μου άποψη το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει σώσει την ανθρωπότητα. Το SARS-CoV-2 διαστήρα του COVID-19 και οι αναδυόμενες με ανταλλάξεις του SARS-CoV-2. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτόν τον μεταδίδονται με φορείς
Και οι φορείς εδώ είναι έμψυχοι, οι φορείς όπως είναι εδώ. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση, συνήθως να πω κάποτε από τους φίλους τους δημοσιογράφους που αναφέρονται σε ανθρώπους φορείς. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην πιστή. Ο άνθρωπος δεν θεωρείται φορέας κανένας ή όχι. Επομένως είναι μονισμένο άτομα, αλλά όχι φορείς. Οι φορείς στην κοινωνία είναι έμψυχα όντα όπως είναι τα κουδούπια ή άψυχα όπως είναι τα χειρουργικά εργαλεία κανένας. Η μετάδοση επίσης μπορεί να γίνει σε πολλά σπονδυλωτά συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου μέσω των βλεμμογόνων, μεμβρανών, τις ανώτερες αναπνευστικής σου, και αυτά που το έχει δείξει ο κ. Πάνος. Βλέπετε όταν δείξει κάποιος, εδώ μια φωτογραφία, ακαδημική φωτογραφία κάποιου που βήχει και βλέπετε ότι τα σκαγονίδια αυτά που μπορεί να πάει σε μέχρι και 3 μέτρα περιέχουν ιών στον αέρα κατά τη διάρκεια αυτού του φθαρμίσματος, το οποίο μπορεί να μολύνει κάποιον όταν βρίσκεται κανένα. Και αυτό είναι ο κλασικό τρόπο μόλυνση τη influenza, του ιού τη γρήπη. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μολύνεται και κάποιος με το SARS-CoV-2, το κάνει το πόρτο. Το SARS-CoV-2 όμως, σε εξέλιξη τη γνώση μα, έχουμε μάθει ότι μεταδίδεται επίσης με έντονη ομιλία. Όταν ομιλεί κάποιο, εκπέμπει προς τα γονίδια τα οποία δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι αυτά, αλλά ακόμα και η έκθεση αυτά των μικροσταγωνίδιων της ομιλίας μπορεί να αμολύνει κάποιο. Επίσης, οι ιοί μπορεί να μεταφερθούν από την εντερικό σωλήνα και να εισέλθουν σε νέους εξελιστές με την κατάπτωση από τα κόπρανα μολυσμένων τροφίμων ή νερού, όπως η παντίδηλα αφ. Η παντίδα αφ μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο. Αν πάει καμιά φορά στην Ινδία ή σε εξωτικές χώρες, είναι καλά να μην τρώνε λαχανικά αυτά που πλένονται ή νερό. Η παντίδα αφ μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο, με την βρώση. Και υπάρχουν οι ιοί που μπορεί αυτό που λέμε στην κοινωνία μπορεί να μεταδοθούν χωρίς να δουν το φως της ημέρας, όπως ένα φιλί, και είναι η κλασική περίπτωση του έρπιτα. Έρπιτα ο ράβης, αυτό που υπάρχει στα χείλη, μεταδίδεται απευθείας από έναν άτομο στον άλλο και είναι φυσικά και οι ιοί που μεταδίδονται με σεξουαλική επαφή, όπως είναι ο ιός HIV. Επομένως, οι ιοί έχουν εξελιχθεί, τουλάχιστον στον άνθρωπο, να μεταδίδονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Άρα, οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι δεν μολύνουν τον άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, αν κάποιος μολυνθεί με τον HIV, σίγουρα η οδός η οποία τον εμόλυνε είναι σεξουαλική όμως και όχι τίποτα άλλο. Το COVID, το SARS-CoV-2, μεταδίδεται από τον αέρα, όπως έχει εξηγήσει ο κ. Πάνος, και προσβάλλει πρώτα την αναπνευστική οδό. Λοιπόν, τώρα τα εμβόλια τι είναι και πώς δημιουργούν. Ένα εμβόλιο είναι μια κατασκευή των επιστημών, κατασκευάζεται το εμβόλιο, δεν το βρίσκεις έτοιμο, που περιέχει υλικό και αυτό το υλικό είναι συνήθως ή πρωτεΐνες ή νιουκλεϊκόνοξοι, DNA ή RNA, που προορίζεται να υπάγει μια ανοσολογική αντίδραση. Και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβετε αυτό, δύο πράγματα. Τα β' κύτταρα τα οποία εξελίσσονται σε κύτταρα που παράγουν αντισώματα και πολύ πιο σημαντικό, τα ταφ κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την κυττραρική ανοσία. Επομένως, όταν κάνετε ένα εμβόλιο, παράγονται δύο πράγματα. Τα αντισώματα και αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά CTL response ή κυττραρική ανοσία. Και εδώ αριθμητικά να πω ότι εξετάζοντας το ένα από τους δύο βραχίωνες, διότι άκουσα πολλού να λένε ότι εξετάζουν και ρωτέ αντισωμάτων για να δουν αν το εμβόλιο έπιασε, είναι σαν να κάνει τη μισή δουλειά. Δεν ελέγχει καθόλου την κεντρική ανοσία που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι και η πιο σημαντική. Και οι δύο βραχίωνες λοιπόν της προσαρμοστικής, αυτό το βάζουμε ένα τάκτη της προσαρμοστικής ανοσίας, μπορεί να είναι σημαντική για την παροχή προστασία ενάντια σε μια οικίμο κόλληση. Και ο εμβολιασμό γίνεται με αυτό το διάγραμμα εδώ, πάρα πολύ απλό. Γίνεται ένα εμβολιασμό, συνήθω είναι ενέσιμο εμβολιασμό, αν και θα δούμε στη συνέχεια το πιο σημαντικό εμβόλιο που δημιουργήθηκε σήμερα τη πολιομελίδα ήταν από το στόμα. Γίνεται μια πρωτογενή απάντηση, είναι αυτά τα μικρά συμπτώματα τα οποία έχουν μετά ο εμβολιασμό, η υπηρετή,
δημιουργείται, σχηματίζονται τα κύτταρα μνήμης και σε μια φυσική λίμωση γίνεται μια ευκαιρογενής απάντηση για την προστασία. Αυτό είναι ο χοντρικός τρόπος που λειτουργούν τα εμβόλια. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε αυτή μια διαφάνεια που έχω μελετήσει από το CDC των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2015, είναι και 6 χρόνια παλιά, και τα εμβόλια δεν είναι κάτι νέο. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Πολιομελίτιδα, ευλογιά, αδενοϊός, υπαρτίδα Α, υπαρτίδα Β, ηλαρά, αρωτίδα, ερυθρά, ανεμοβλογιά, HPV, ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, κίτρινος πυρετός, λύσσα, ροταϊβάιρος, influenza, όλα αυτά είναι υγιή τα οποία προστατεύονται αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένα πετυχημένα εμβόλια. Κοίταζα από περιέργεια χθες όταν έδιναζα αυτή την ομιλία το εμβολιαστικό βιβλιάκι των παιδιών μου, τη Σοφία και του Γιάννη, διότι θα ταξιδέψουν και θα ξέρω τι εμβόλια έχουν. Τα παιδιά μέχρι σήμερα, ίσως οι περισσότερες μητέρες μου ξέρουν πιο πολύ από μένα, τα παραπάνω μωρά όταν ενηλικιωθούν έχουν πάρει σχεδόν 21 εμβόλια. Άρα τα εμβόλια και ο εμβολιασμός δεν είναι νέο πράγμα στη ζωή. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε ζήσει. Και εμείς οι πιο μεγάλοι έχουμε πάρει εμβόλια. Επομένως, εδώ βλέπετε μία λίστα από πετυχημένα εμβόλια που έχει στείλει αυτό το παιδί. Επίσης, ορισμένοι αριθμοί που βλέπετε τη σύγκριση των 20ων αιώνα με 2010, τις νόσους όσον αφορά που προλαμβάνονται από εμβολιατούρα, θα διαβάσουμε τη λίστα. Θα αναφέρω ότι για την ευλογιά, παραδείγματος χάρη, έχει εξαφανιστεί από την αυτοβολία. Τον 20ο είχαμε περίπου 30.000 κόσμο, 2010 0. Το ίδιο είναι και η πολιομελίτιδα, η ερυθρά, συγγενικής ερυθρά κτλ. Επομένως, υπάρχουν data τα οποία αποδεικνύουν την επιτυχία πολλών εμβολίων. Ίσως αν με πίεζε κάποιος να επιλέξω μια ιστορία εμβολίου που είναι ο πρωταθλητής, θα έλεγα αυτή τη ιστορία είναι το εμβόλιο της πολιομελίτιδας. Βλέπετε εδώ τον Τζόνας Σολτ, τη δεκαετία του 50, το 1952 δημιουργήθηκε την πρώτη εμβόλια. Αν πάτε κάπου στην Καλιφόρνια, στο Σαν Διέγκο, υπάρχει ένα διάσημο Ινστιτούτο Ερευνών, το Τζόνας Σολτ Ινστιτούτο, όπου έχουμε έναν διάσημο Κύπριο Ερευνητή για το Κέσι Νικολάου, το οποίο ιδρύθηκε εις μνήμη αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η πολεμέλεια είναι ένα ιός, το βλέπετε στην διαφάνεια, και αυτός ακριβώς. Και η πολιομελίτιδα είναι, όπως και πολλοί άλλοι, δεν είναι νέοι. Εδώ βλέπετε μία ηλικιακή στήλη που χρονολογείται από τον 15ο έως τον 14ο αιώνα π.Χ. που δείχνει έναν ιερέα με έναν μπαστούνι και το πόδι που φέρει αυτές τις παραμορφώσεις που είναι χαρακτηριστικές της πολιομελίτιδας. Άρα οι ιοί δεν είναι κατασκευάσματα του μοντέρνου πολιτισμού των ανθρώπων. Οι ιοί είναι κατασκευάσματα της φύσης που προηγήθηκαν εδώ και χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Εντάξει, αυτό νομίζω πρέπει να καταλάβουμε όλοι, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατασκευάστηκε σε εργαστήριο πρόσφατα. Λοιπόν, εδώ φαίνονται δύο επιστήμονες που έχουν κατασκευάσει τον Jonas Salk στα αριστερά, αυτός εδώ, και ο Σάπιν, ο οποίος δημιούργησε την δεύτερη γενεά εμβολίου κόλλητα, το οποίο ήταν εύκολα χορηγούμενο που δινόταν από το σώμα. Αυτοί οι δύο επιστήμονες ήταν τα άτομα τα οποία έσωσαν την αυτοβόλητα από την πολεμία. 1952 και βλέπετε ένα αποτέλεσμα αυτού του εμβολιασμού το 1988, σχεδόν πρόσφατα. Όλες αυτές οι χώρες με κόκκινο είχαν ακόμα, δεν τα κατάφεραν να εξαλείψουν την ευλογιά, την πολεμία. Ενώ βλέπω το 2014 έγιναν μόνο μικρές χώρες στην Δυτική Αφρική και το Μπαγκλαντέσιο Δεκαδομάδος. Επομένως βλέπετε πόσο ο εμβολιασμός έχει εξαλείψει αυτό το μεγάλο πληθυσμό. Τώρα, πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, το SARS-CoV-2 που προκαλεί την γνώση του COVID-19. Ο ιός αυτός είναι και αυτός φαιρικός. Είναι ένα ηλεκτρονικό σχήμα που το έχουμε κάνει στο εργαστήριο.
στην εξωτερική επιφάνεια είναι αυτό που ονομάζουμε πρωτεΐνη S, η ακίδα. Τριμερές μόρια από τρία μονομερή πρωτεΐνη, τα οποία είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζουν και το γονιδίο μαντωνιών αποτελείται από RNA και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση περίπου 30.000 νουκλεοτίδια. Ο άνθρωπος έχει περίπου 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια. Εντάξει, είναι μικρό γονιδίο μαντωνιών, αλλά αρκετά μεγάλο για αυτό. Γιατί δεν πάει κάπου. Λοιπόν, αυτή είναι μια ηλεκτρονική τομογραφία, αυτή είναι μια φωτογραφία πραγματικού ιού, το οποίο έχει γίνει με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, που ίσως ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Είναι, έχει δημοσιευτεί πρόσφατα από ένα εργαστήριο. Να ξεκινήσω, μόνο άστο το δεύτερο. Η πραγματική μορφή είναι ενός πραγματικού ιού. Λοιπόν, όσον αφορά την επιδημία του COVID, η οποία δημιουργείται από αυτόν τον ιό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε μερικά πράγματα τα οποία είναι ενδεικτικά και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ανοσία της αγέλης και τι σημαίνει μολεστική κατάληψη. Μόλις το επίπεδο της ανοσίας περάσει και η ανοσία εδώ μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους. Μπορεί να δημιουργηθεί είτε από μόλυνση φυσική είτε από εμβολιασμό. Μόλις περάσει ένα συγκεκριμένο όριο, τότε η επιδημία θα αρχίσει να εξαφανίζεται επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι για να μολυνθούν. Όταν εννοώ νέοι άνθρωποι, δεν εννοώ σε ηλικία αλλά άτομα τα οποία δεν έχουν μολυνθεί. Δεν θα υπάρχουν νέα άτομα για να μείνει και η επιδημία αρχίζει πλέον να σταματά. Ο καθορισμός λοιπόν αυτού του ορίου για το COVID-19 μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια για να γνωρίζουμε πόσα άτομα κατά μέσο όρο μολύνονται από κάθε ορισμένο άτομο. Είναι αυτό που ονομάζουμε ή ακούγεται συχνά ως επιδημιολόγια συνδυασία, είναι αυτός ο δείκτης μεγατατοτικότητας ή αναπαραγωγής. Και η ανοσία της αγέλης είναι μια απλή μαθηματική φόρμουλα, είναι ένα μείον ένα διάτομο της αναπαραγωγής. Και σας δώσω εδώ ένα παραδείγμα. Αν θεωρήσουμε ότι ο δείκτης αναπαραγωγής είναι 2 και αν ένα μολυσμένο άτομο έρχεται σε επαφή με 10 άλλα, ένα ιός με αυτήν την μεταβολή θα μολύνει 2 άτομα. Αυτό σημαίνει δείκτης μεταβολικότητας 2. Άρα 2 σημαίνει αν έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια τη λίμωξη, θα μεταδώσει σε άλλου 2. Και ο δείκτης μεταδοτικότητας, η αναπαραγωγή διαφέρει από ιό σε ιό. Και να δώσω μια παραδείγμα. Το Ιπόλα, παραδείγματος χάρη, η επιδημία του 2014 είχε δείχνει περίπου 1,5 με 2,5. Η επιδημία τη γρήπη το 2009 ήταν περίπου από 1,5 με κοντά στο 1,5. Η εποχιακή γρήπη είναι από το 1 μέχρι το 2 περίπου. Η ηλαρά, βλέπετε εδώ, είναι από το 12 μέχρι το 18. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Όταν έχει ένα κατάλληλο που έχει ηλαρά, σχεδόν αδύνατο να μην το κολλήσει σε άλλα δύο. Είναι πολύ μεταδοτικό. Το MERS είναι η επιδημία του κορονοϊού που έγινε το 2012 στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό ονομάζεται MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Και ο δείκτης αναπαραγωγής ήταν 1. Γι' αυτό αυτή η επιδημία έσχισε πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε 2 προηγούμενες επιδημίες με κορονοϊό και αυτή είναι η τρίτη. Το πόλιο περίπου 5 με 7, το SARS της επιδημίας του Τορόντο το 2002 1 με 2,7, η ευλογιά 5 με 7 και η σημερινή επιδημία του SARS-CoV-2 1,5 με 3,5 εκτός της τελευταίας μετάταξης Δέλτα. Για να σας εξηγήσω αυτό πώς έχει αλλάξει. Άρα βλέπετε εδώ ότι ο δείκτης μεταδοτικότητας των νέων δεν είναι ο ίδιος σε όλους, αλλά ένα πράγμα το οποίο πολλά πράγματα για την επιδημία COVID-19 παραμένουν αβέβαια, δεν τα ξέρουμε όλα και γνωρίζουμε πράγματα κάθε μέρα, αλλά
γνωρίζουμε πώς θα τελειώσει. Όταν η εξάπλωση του ιού αρχίζει να επιβραδύνεται και τελικά σταματάει εντελώς, επειδή αρκετά άτομα δεν έχουν αναπτύξει ανοσία σε αυτό. Σε αυτό το σημείο, είτε προκαλείται αυτό το πράγμα από εμβόλιο, είτε από άτομα που πάσχουν από την ασθένεια, και αυτό ο πληθυσμός λέμε ότι έχει αναπτύξει την ανοσία της αγίας. Και είναι εδώ που τα έχουν πλέξει οι Εγγλέζοι στις αρχές του 2020, όπου η πολιτική τότε, ο Μπόρις Τζόνσον, ακολούθησε τις λανθασμένες οδηγίες των επιστημόνων του Ιμπήρια, που επίστευε ότι θα αποκτήσει ανοσία της αγίας αφήνοντας τον πληθυσμό να αμολύνει. Όταν φυσικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό, κατάλαβαν ότι η ανοσία της αγίας δεν πρόκειται να επιτευχθεί με το να αφήνει στον κόσμο να αμολύνει. Άλλαξε αργοπορημένα 2 μήνες μετά το mitigation register, δηλαδή τα lockdown, όπως έκανε και οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Λοιπόν, άρα η ανοσία της αγίας θα έλεγα ότι είναι αποδεκτό από όλη την επιστημονική κοινότητα, με μικρές εξαιρέσεις, ότι αποκτάται μόνο με εμβολιασμό. Εντάξει, μην το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προανέφερε και ο καθηγητής Πάνος, υπάρχουν αρκετά εμβόλια τα οποία υπάρχουν σήμερα στο σχολείο. Θα αναφέρω ορισμένα. Είναι το εμβόλιο της AstraZeneca, Oxford University AstraZeneca, το οποίο είναι με φορέα. Άρα παίρνουν έναν ιό, στην περίπτωση με αυτό ένας αδενοϊός από χιμπατζίδες, και υπάρχει λόγος που έχουν πάρει χιμπατζίδες για να μην όχι ανθρώπινα, διότι πολλοί κόσμος είναι εμβολιασμένος με αδενοϊόν ανθρώπινα, επομένως δεν ήθελαν ο φορέας που μεταφέρει το εμβόλιο να αδρανοποιείται εύκολα από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Και αυτός ο ιός έχει αλλαχτεί με recombinant DNA, με ανασυνδυασμένο DNA, και έχουν εισάξει το γονίδιο της σακίδας, όπου εκφράζεται αυτή η πρωτεΐνη του SARS-CoV-2 και δημιουργείται ανοσολογική απάντηση στον οργανισμό. Είναι τα RNA εμβόλια, όπως είναι της Moderna και της Pfizer, είναι η τελευταία γενεά εμβολίων, RNA. Το RNA είναι ένα νιουκλεϊκό οξύ το οποίο παράγει η φύση, παράγουν όλα τα κύτταρα του ανθρώπου, και είναι το νιουκλεϊκό οξύ που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των πρωτεΐνων. Ο Ρότζερ Κόρπερ, ένας Ισραηλινοαμερικανός, επήρε το βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη της δημιουργίας του RNA το 2006. Ζει τη μισή μου τα καριέρα στο Στάνφορντ και την άλλη μισή στο Weizmann Institute στο Ισραήλ. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω τον Κόρπερ. Επομένως, το RNA είναι παλιά ιστορία. Και επίσης εδώ να αναφέρω ότι η τεχνολογία των εμβολίων RNA δεν ξεκίνησε με την εμβολία. Είναι μια παρεξήγηση που είπε ο κόσμος, διότι δεν μου την εξήγησε σωστά η επιστήμη. Τα RNA βαξίες ξεκίνησαν να δημιουργούνται με την επιδημία του MERS το 2012. Και υπήρχαν εμβόλια για το μέσο του 2012. Φυσικά η επιδημία εξαφανίστηκε και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Επομένως, οι εταιρείες όπως είναι η Moderna είχαν την τεχνολογία της έρευνας από το 2012, όταν ξεκίνησαν την εφαρμογή πλέον στο SARS-CoV-2. Είναι το Sputnik 5, το οποίο είναι παρόμοιο με το AstraZeneca. Είναι η ίδια εταιρεία. Οι Ρώσοι εδώ χρησιμοποιούν ανθρώπινο αδενοϊόν αντί αδενοϊόν από την πατζιζά. Το AstraZeneca με το Sputnik είναι το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κινέζικα τα οποία είναι εμβόλια τα οποία είναι τεχνολογίες παρόμοια με αυτές του πόλιο. Είναι inactive, ανατροπημένη ιός. Είναι ιός ο οποίος έχει περάσει από διάφορα τεστ στο εργαστήριο και έχει αδρανήσει καλύτερα. Είναι τη Sinovac και τη Sinopharm, και υπάρχει και μια εταιρεία που ονομάζεται Novavax, η οποία χρησιμοποιεί απομονωμένες πρωτεΐνες του ιού. Και αυτό είναι πολύ κλασικό. Και το Johnson & Johnson, εμβόλιο το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, σχεδόν το ίδιο, όπως είναι τη AstraZeneca και το Sputnik 5. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα πω σε λεπτομέρειες σε αυτό, δεν είναι η έμφαση που θέλω να δώσω, αλλά οι μελέτες, οι κλινικές και τα αποτελέσματα πεδίου, εντάξει, νομίζω ο κύριος Πάνος θα συμφωνήσει, ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έχουμε με τα mRNA vaccines. Ο δείχτης προστασίας αυτών των εμβολίων ήταν
ψηλός από τα εμβόλια της AstraZeneca. Και νομίζω αυτό είναι πάση φανές πλέον και με την τελευταία απόφαση πολλών χωρών να αντικαταστήσουν πλέον αυτό το εμβόλιο με mRNA vaccines όπως είναι το Pfizer. Λοιπόν, άρα εδώ τι συμβαίνει με τα εμβόλια. Αν ξεκινήσουμε την προηγούμενη διαφάνεια, ένα μιλάρ, δύο θα μου λύνει δύο. Τώρα, αν η μισή είναι εμβολιασμένη όμως, εντάξει, αν 5 από τα 10 άτομα είναι εμβολιασμένοι το 50%, ο ιός αυτός θα μου λύνει μόνο έναν άτομο. Αν τις δύο, διότι στους εμβολιασμένους θα έχει φοβερή δυσκολία με το φίλος ο αλήθεια. Άρα, αντιλαμβάνεστε πόση ανοσία που θα γίνει, τη διχάνεται με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Και εδώ σε αυτήν την διαφάνεια προσπαθώ να σας εξηγήσω πώς γίνεται να βάλουμε το σχήμα πάνω. Όταν έχουμε έναν ιό, μπορεί να μου λύνει έναν μη εμβολιασμένο άτομο, το πράσινο άτομο, ο οποίος θα παράξει στο σώμα του αρκετή ποσότητα ιού, γνωστό στην ιατρική ως υγό φορτίο, που σε ονομάζεται viral load, το οποίο αυτό το υγό φορτίο είναι αρκετό να το μεταδώσει σε άλλα. Τι συμβαίνει τώρα σε εμβολιασμένα άτομα, ο ίδιος ιός. Γι' αυτό σχεδίασα και τη γραμμή πολύ πιο λεπτή. Είναι πολύ δύσκολο να προσβάλλει έναν εμβολιασμένο άτομο περίπου της τάξης, θα έλεγα, από τη βιβλιογραφία την οποία έχουν αλληλήσει οι εμβολιασμένοι μπλε, τα πλέον ανομένοι εμβολιασμένοι με mRNA μπορεί να διεισδύσει μέχρι 2% σχέση με τους πράσινους. Και αυτοί που είναι εμβολιασμένοι με AstraZeneca ίσως πάει και 4%. Άρα έχω στην Κύπρο σήμερα περίπου, από ό,τι ακούω, αν και τα νούμερα που μας αναφέρουν κάθε βράδυ δεν μας κολλάει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι εμβολιασμένοι και μολύνονται, αλλά δεν μας λένε με τι εμβόλιο έχουν εμβολιαστεί. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ είναι να σπαδάνε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Άρα αυτό λοιπόν που θα μολυθεί, ο μπλε, θα παράξει πολύ λίγο υγό φορτίο και θα είναι ακόμα εξαιρετικά δύσκολο να το μεταδώσει. Άρα είναι ένα αντιέξω. Άρα όταν μολυθεί κάποιος εμβολιασμένος, είναι αυτό που είμαι απλά κάποιος, διότι δεν συνεισφέρει στην επιδημία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του εμβολιασμού. Και τα data από το Ισραήλ δείχνουν ότι η προστασία του εμβολίου είναι στην πρώτη φάση. Τα άτομα δεν μολύνονται συνήθως. Και αν μολυθούν, δεν θα νοσήσουν σοβαρά, διότι δεν θα παράξουν μεγάλο υλικό φορτίο και δεν θα το μεταδώσουν αυτό. Άρα, τι θα γίνει όμως όταν δεν εμβολιαστούμε, το θέμα που έδειξε ο Λίος Πάνος. Ένα παράδειγμα που θέλω να δώσω είναι σαν να βγαίνεις στον πρωί να κάνεις για να στηρίζεις σε ένα τσέρνι. Αυτό που δίνεις για να προς τα πίσω και εσύ τρέχεις προς τα μπρος. Δεν μπορεί να σταματήσει να ξεδραστηρίζει. Θα σε παρασύρει, εσύ θα σε πάρει πίσω. Επομένως, ο ιός δεν είναι στατικό. Μεταλλάσσεται συνεχώς και μεταλλάσσεται με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ακολουθεί την κλασική δαρβινική θεωρία της εξέλιξης, όπως εξελίσσεται και ο άνθρωπος, με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Δημιουργεί τυχαίες μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια του πολλαπλασιασμού, αυτές οι οποίες είναι πιο ενεργετικές θα επιβιώσουν. Αυτές που είναι καταστροφικές θα εξαφανιστούν, άρα επιβιώνει συνεχώς σε νέα περιβάλλον. Άρα, βλέπετε εδώ ότι ένα αρχικό σέλεγχος θα μολύνει τον άνθρωπο μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Θα δημιουργηθούν πιθανώς πολλές παραλλαγές του ιού. Οι περισσότερες δεν θα επιβιώσουν, διότι θα είναι κακές παραλλαγές. Μία όμως θα επιβιώσει και θα μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους. Έτσι δημιουργούνται τα ασθενή. Οι μεταλλάξεις των ιών δημιουργούνται σε μονισμένα άτομα τυχαία, είτε κατάφεραν να ξεφύγουν ένα μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος ή για οποιοδήποτε άλλους λόγους. Άρα όσο υπάρχει επιδημία και όσο άνθρωποι μολύνονται συνεχώς, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα δημιουργίας νέων μεταλλάξεων. Και αυτά τα οποία έχουμε σήμερα, αυτά βάζονται στελέχη ανησυχίας, η Barriers of Concern, που σας αντικά, είναι το Α, το Β, το Γ και το Δ. Η χώρα μας μέχρι πρόσφατα ήταν μολυσμένη με το Α
strength. Και τώρα έγινε ένα αλλαγή φρουρά στην Παπαζουλία που με το Delta Strength, που είναι το ειδικό στέλεχος. Άρα δεν έχει γίνει αυτή η μελέτη ακόμα, θα δείξω αποτελέσματα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η πληθώρα των νέων λοιμόξεων είναι με Delta Strength. Και όσο αυξάνονται οι μεταλλάξεις, αυξάνεται και ο δείκτης με μεταδοτικότητες. Άρα ένα ιός θα επιβιώσει καλύτερα από το προηγούμενο αν η μεταδοτικότητα είναι πιο μεγάλη. Αλλά αυξάνοντας τη μεταδοτικότητα, αυξάνεται και το ποσοστό της ανοσίας της αγέρας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι όσο ο ιός είναι πιο μεταδοτικός, τόσο πιο πολλούς εμβολιασμένους πρέπει να έχουμε. Επομένως, σήμερα έχω κάνει έναν ανδρώνικο λογισμό η εμβολιαστική κάλυψη που θέλουμε στη χώρα μας. Με το Delta Strain είναι περίπου 82%. Από 75% που ήταν το Alpha Strain. Επομένως, ο στόχος του 75% με την μετάλλαξη Alpha επήγε τώρα στο 82% λόγω της μεταλλαγής του Strain Delta. Επομένως, με απλά λόγια, ο ιός δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Όσπου υπάρχει επιδημία, μεταλλάσσεται, γίνεται πιο μεταδοτικός και χρειαζόμαστε να χτίσουμε πιο ψηλό ανοσοποιητικό τείχο με εμβολιασμούς για να σταματήσουμε την επιδημία. Αυτή είναι μια μελέτη που έχουμε κάνει στο εργαστήριό μας τους πρώτους 10 μήνες και βλέπετε εδώ στην Κύπρο είχαμε 3 κύματα τότε μέχρι και το Γενάρη του 2021 με 3 διαφορετικά στελέχη. Και αυτό είναι εξαιρετικά ενδεικτικό της επιδημιολογίας, ότι κάθε νέο κύμα στην Κύπρο εδημιουργείται με την εισαγωγή νέου ιού. Όπως και τώρα που είναι το δεύτερο κύμα, είναι λόγω της μετάλλαξης ΔΕΑΤ. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο έχουμε κάνει, αυτό που ονομάζουμε φιλογεωγραφική ανάλυση, έχουμε ανακαλύψει ότι όλα αυτά τα κύματα στην Κύπρο ήρθαν πρωτίστως από την Αγγλία. Οι εισαγωγές ήταν από την Αγγλία. Και πιστεύω εγώ και το Delta Strain από την Αγγλία ήρθε και όχι από την Ινδία. Και επίσης, άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η Κύπρος κάνει και εξαγωγές. Έχουμε εξάγει τον ιό. Και το 1929 και το 1958 και ο αγγλικός στέλεχος πήγε πίσω στην Ινδία, στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες και το αγγλικό το στείλαμε στην Ιορδανία και στο Πακιστάν. Άρα η Κύπρος με τις ανταλλαγή πληθυσμού έχει εξάγει αυτό το στέλεχος σε άλλες χώρες όπως και έχουμε εισάξει από την Αγγλία. Επομένως, βλέπετε διαχρονικά εδώ την εξέλιξη των στελεχών από το αρχικό στέλεχος τον Δεκέμβριο του 2019. Έχουμε τώρα Μάιο του 2021 το ΑΦΕ και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Ξέρουμε όμως στην βιβλιογραφία υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε στελέχη ενδιαφέροντος, αυτά που προανάφερε προηγουμένως και ο κ. Πάνος. Είναι το ΙΤΑ, το ΙΟΤΑ, χρησιμοποιούν το ελληνικό αλφάβητο που έχει ευλόγους λόγους. Και το ΚΑΠΑ, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό, το ΚΑΠΑ είναι το ξαδερφάκι του ΔΕΛΤΑ. Είναι έναν ειδικό στέλεχος πάνω που είναι πιο μεταδοτικό από το ΔΕΛΤΑ. Και υπάρχει το ΛΑΜΤΑ το οποίο θερίζει τώρα, δηλαδή την δύναμη ερηνική, και το ΙΟΤΑ το οποίο θερίζει την βόρεια μεριά. Τώρα, τι θα μας φέρει σε αυτή τη μεριά του πλανήτη δεν ξέρω ακόμα, αλλά αυτά είναι τα στελέχη ενδιαφέροντος τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, και σχεδόν τελειώνω. Το πρώτο σενάριο με μη εμβολιασμένα και εμβολιασμένα άτομα τα έχουμε πει. Το χειρότερο δυνατό σενάριο το οποίο μπορεί να συμβεί, ελπίζω να μην συμβεί, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της επιστήμης και μπορεί να συμβεί, είναι αυτό εδώ. Όταν μολυθεί κάποιον εμβολιασμένο άτομο, για κάποιο λόγο η μόλυνση διαρκεί και δημιουργείται μια μεταλλαγή στο εμβολιασμένο άτομο, αυτό το κόκκινο, το οποίο διαφεύγει τον εμβολιασμό. Επομένως, αυτό το κόκκινο, αν κάποτε δημιουργηθεί σε κάποιον εμβολιαζόμενο άτομο, επειδή ακριβώς υπάρχει ο ιός γύρω, τότε αυτό το στέλεχος θα είναι ικανό να μολύνει άλλους εμβολιασμένους με την ίδια αποδοτικότητα. Και αυτό είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο το οποίο μπορεί να υπάρχει, τα λεγόμενα vaccine escape mutants, τα οποία ελπίζουμε να μην τα δούμε ποτέ, διότι αν γίνει αυτό το πράγμα, αυτόματα ο εμβολιασμός καθίστε.
είσαστε άκυρος και πρέπει να δημιουργηθούμε γνώστα τους. Επομένως, βλέπετε τα πράγματα δεν είναι απλά εδώ, ούτε πολύ ευχάριστα. Όσο διαρκεί μία ενεργός δίμωξης, υπάρχει κάποτε το ενδεχόμενο να γίνει αυτό το σενάριο το οποίο έχουμε εγγράψει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κακό, δεν ελπίζω να μην γίνει. Θέλω να τελειώσω με αυτό το slide εδώ, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε σήμερα στην Κύπρο είναι ότι έχουμε το Delta strain και ότι χρειαζόμαστε εμβολιαστική κάλυψη 82%. Είμαστε αυτή τη στιγμή, εγώ νομίζω, στο 55%, 65% με πρώτη δόση. Ας θεωρήσουμε ότι αυτή θα κάνουμε και δεύτερη δόση, από το 65% πρέπει να πάμε στο 82% και πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει και από το εμπόδιο. Είτε με επαναλήμωση, είτε με έφεση των εμβολισμένων άτομων, οι επαναλήμωξεις γίνονται, έχουν παρατηρηθεί σε πολλές ίδιες λοιπόν. Είναι παρατηρητήριο αυτό το θέμα. Και φαντάζομαι είναι και σε αυτήν την περίπτωση. Gracias.
συνεχώς με φέρει πλούσια από το διαδίκτυο. Συνεχώς. Άρα από τη μία έχουμε τη σωστή διαφώτιση από τους επιστήμες του ιδιαίτερου και από την άλλη έχουμε τη διαφώτιση το fake news από όλο τον κόσμο. Επομένως, αν κάθεται κάποιος σε ένα κομπιούτερ και βομβαρδίζεται συνεχώς μόνο αυτές τις αμυσίες και μιλά μαζί μας μόνο η ελάχιστο, πότε θα νικήσουν αυτοί, εν το όσο ακούω. Εμένα αυτή είναι η άποψη, δεν ξέρω γιος πάνω στο χειά την άποψη, αλλά εσείς η κλινική γιατροί που βλέπετε συνεχώς άποψη. Νομίζω έχετε και τον τρόπο να προσπαθήσετε να σωθείτε. Γιώργο, έχεις καλή άποψη. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σωστά αυτά και οι απόψεις είναι δεδομένες. Αν κάποιος καταλάβει αφενός με πώς λειτουργεί το εμβόλιο, τι κάνει, πώς προστατεύει, εάν καταλάβει κάποιος αν δεν εμβολιαστεί, τι σημαίνει όχι μόνο για την τοπική κοινωνία που ζει, ας πούμε τη Λάρνακα, αλλά και για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Η επιδημία, η πανδημία αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν εμβολιαστεί, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το 85% ολόκληρου του κόσμου. Και αν δεν γίνει αυτό σύντομα, υπάρχει ο κίνδυνος να ανατραπούν όλα με στελέχη τα οποία θα είναι μεταλλαγμένα και θα μηδενίσουν τον εμβολιασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι τραγικό να συμβεί. Φανταστείτε τι περάσαμε μέχρι τώρα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που μπορεί αυτό να ισχύσει. Θα έχει δείξει ο κύριος Κωστρίκης κατά σχήματα που έχει δώσει. Αυτές είναι επιστημονικές τεκμηριωμένες σκέψεις, δεν είναι εικασίες. Είναι πράγματα που μπορεί να συμβούν. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί. Θέλουμε μια κοινωνία που θα είναι προστατευμένη. Θέλουμε μια κοινωνία που μπορεί να επανεκκινήσει για να προχωρήσει. Θέλουμε εμείς που έχουμε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να έχουμε εμβόλια στο χέρι, γιατί το κράτος μας είναι ευρωπαϊκό και έχει μεριμνήσει η Ευρώπη για αυτά, να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να μπορεί σιγά σιγά αυτό να βοηθήσει και τους υπόλοιπους στην Αφρική, στην Ασία, στην Λατινική Αμερική, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να ξεπεράσει αυτό. Διότι κοιτάξτε, δυστυχώς τα εμβόλια θα πρέπει να παράγονται σε μεγάλο βαθμό, σύντομα, για να εμβολιάζεται ταυτόχρονα όλος ο κόσμος. Εάν υπάρχει μια διαφορά όπου η Ευρώπη έχει εμβολιαστεί, αλλά η Αφρική έχει μείνει πίσω, η Αφρική θα δημιουργήσει συνθήκες από ταξιδιώτες που θα έρθουν στην Ευρώπη με μεταλλαγμένα στελέχη να ακυρώσουν τον εμβολιασμό μας. Το ίδιο ισχύει από τη Λατινική Αμερική. Το ίδιο ισχύει από την Ασία. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται η Ινδική, έρχεται η Βιετναμέζικη, η ΚΑΠΑ, υπάρχει η Ιώτα στην Βραζιλία και υπάρχουν και κάποιες στην Αμερική που βράζουν. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να τα δούμε αυτά και με τον επιστημονικό τρόπο που είναι σαφής, αληθινός, τεκμηριωμένος. Δεν λέμε ψέματα. Ορίστε, τώρα έχουμε την Ινδική. Η Ινδική στο Ισραήλ έχει 64% προστασία. Φυσικά έχει και 95%, 94% για να είμαστε ακριβείς, σύμφωνα με τη μελέτη που κάνανε, ότι προστατεύεσαι να μην πεις σε μαμάδα διατηρητικής θεραπείας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Από τη στιγμή που μολύνεσαι, μπορείς να δημιουργήσεις την ευκαιρία στον πληθυσμό που μολύνεται να παράγει μια άλλη μετάλλαξη. Και αν αυτός που είναι εμβολιασμένος κάνει μετάλλαξη, η μετάλλαξη τι θα είναι. Θα είναι μετάλλαξη η οποία θα νικά τον εμβολιασμένο. Δηλαδή ακυρώνει το εμβόλιο. Και είναι αυτά που έχει εξηγήσει ο κ. Κωστρίκης. Είναι ελέγχη στο βάρος σας αρχές του περασμένου μήνα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την μετάλλαξη Δέλτα ή την μετάλλαξη Α δεν την έκαναν ερώτηση. Η σύνδεση από την Αγγλία. Άρα είναι αυτό που λέει ο Γιώργος Πάνος. Δηλαδή υπάρχει μια οικουμενικότητα σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή μια μετάλλαξη μπορεί να δημιουργήσει μια γεωγραφική περιοχή του κόσμου από την μετακίνηση του πληθυσμού να την ασχοληθεί εδώ, όπου είμαστε εδώ. Αλλά μπορεί να δημιουργήσουμε και εμείς μια μετάλλαξη. Οπότε
Επομένως, η σημασία είναι να σταματήσει να υπάρχει επιδημία. Η επιδημία, η μαγική λέξη αυτή τη στιγμή είναι 82%, τουλάχιστον. Και δεν τους επίσημαν να εμβολιάσουν. Σημαίνει ότι κάτι κάναμε λάθος.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας συνδυασμός διαφώτισης και επίσης αυτό που πιστεύω και τα κανάλια είναι εδώ και μπορούν να βοηθήσουν είναι να γίνουν ντοκιμαντέρς και να μιλήσουν στις μονάδες εντολικής θεραπείας και να δείξουν ότι είναι αράχνα με όλες τις επιφυλάξεις φυσικά των προσωπικών δεδομένων να καταλάβουν ότι υπάρχουν νέοι εκεί. Ο κόσμο δεν κατάλαβε ακόμα τι σημαίνει να υπάρχει μια σωλήνωση σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή είναι αυτό που φαινόμαστε φόβο. Δηλαδή αυτή είναι και η τακτική που χρησιμοποίησα στην Ιταλία και η Αλληλούπη. Άρα εδώ στην Κύπρο ακόμα δεν έχουμε πει σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να πούμε πάρα πολύ σύντομα. Αν επιτρέπετε το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι υπάρχει περιορισμό για να μην κολλάνε, οπότε θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Το δεύτερο είναι να τους εξηγήσει κάποιος ότι επειδή δεν πρόκειται κάθε χρόνο να δημιουργείται η ανοσία της αγέννης, διότι η νόσος είναι τέτοια που θα αρρωσταίνει πολλοί κόσμος, θα πεθαίνει πολλοί κόσμος και του χρόνου πάλι τα ίδια. Οπότε, εάν περάσουν φέτος, θα περάσουν και του χρόνου και του άλλου χρόνου μέχρι να υπάρξει μια πλήρης ανασωπήση, δηλαδή να υπάρχει και εμβολιασμένος πληθυσμός. Οπότε, οι νέοι έτσι όπως είναι τα πράγματα, πρέπει επιστημονικά να καταλάβουν για αυτή την πτυχή ότι μόνο ο εμβολιασμός είναι αυτό που θα τους προφυλάξει και θα τους διατηρήσει προφυλαγμένους. Διαφορετικά θα βρίσκονται σε εκκρεμότητα με αυτό το θέμα και θα βάζουν και τους άλλους που είναι γύρω τους σε κίνδυνο. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία από πουθενά. Οπότε αυτό είναι ραδιοαρμία. Άλλοι λένε ότι δεν θα κάνω το εμβόλιο, διότι αν το κάνω το εμβόλιο, θα πάθω κάποια άλλη γνώση. Δεν με παθαίνεις. Αυτή τη στιγμή τα mRNA έχουν συγκεκριμένες παρενέργειες που έχουν παρατηρηθεί. Ταχυκαρδία για 5 μέρες μπορεί να προκύψει, όχι σε όλους, σε κάποιους. Κάποιοι μπορεί να κάνουν περικαρδίτιδα, 2 μέρες αυτό, και μυοκαρδία. Όσον αφορά τα mRNA, υπάρχει και ένα περιστατικό στον κόσμο που έχει περιγραφεί σε ασιάτικη ασθενή, ο οποίος πέρασε μια ασιάτικη τροποποίηση του κυλέμπαρη, που δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι τεκμηριωμένο. Τα υπόλοιπα που είχαν παρενέργειες αφορούν κυρίως το AstraZeneca και το Johnson. Αυτά έχουν σχεδόν αποσυρθεί. Η χώρα μας έχει αγοράσει όλα τα εμβόλια της για το μέλλον και του χρόνου, Pfizer και Moderna. Η Ευρώπη ολόκληρη έχει αγοράσει 2 δισεκατομμύρια δόσεις Pfizer και νομίζω 300 ή 400 εκατομμύρια Moderna. Οπότε η Ευρώπη θα εμβολιάζεται με Pfizer και με Moderna, mRNA. Οπότε με αυτή την έννοια, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι τα πιο ασφαλή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα πιο αποτελεσματικά που έχουν γίνει σαν εμβόλια ποτέ στον κόσμο, είναι αυτά. Μιλάμε για 95-97% προστασία από τον άγριο τύπο του ιού, δηλαδή τον πρώτο ιό που είχαμε μπροστά μας. Βλέπετε ότι όσο προχωράμε και με αυτά τα στοιχεία που σας έχει παραθέσει ο κ. Κουστρίτης, οι ειδικοί και μετά οι επόμενες ρίχνουν το ποσοστό της προστασίας έναντι του ιού, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εμβολιάζεται περισσότερος κόσμος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό. Διαφορετικά, και ευτυχώς θα πρέπει η Pfizer και η Moderna να φτιάξουν καινούργια εμβόλια, δηλαδή είναι δύσκολο για αυτούς, 2-3 μήνες χρειάζονται γι' αυτό, ειδικά για να αντιμετωπίσουν την Ινδική ή την Βιετναμέζικη ή οποιαδήποτε άλλο. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα στενό, το οποίο έχει στενέψει πάρα πολύ, και κάποια στιγμή θα περάσουμε όλοι από αυτό το στενό διάδρομο. Δηλαδή, το Μπάι και την Τζόνσον λέμε μέσα στις πρώτες 28 μέρες μετά την πρώτη δόση. Οπότε αυτό είναι εντάξει. Όσον αφορά τα εμβόλια Pfizer και Moderna, εκεί συνήθως είναι μέσα σε αυτό το διάστημα, δηλαδή 2 εβδομάδες, εκεί παρατηρούνται οι παρενέργειες αυτές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος δεν νιώσει καλά, αυτός είναι νόημα κανόνας.
Ο κάθε ασθενής, είτε κάνει υγειοθεραπεία, είτε βάζει εμβόλιο, είτε κάνει μια ένεση αντιβιωτικό, από την πρώτη στιγμή που δεν νιώθει καλά και δεν νιώθει όπως αναμένει να νιώσει, επικοινωνία μέσα με τον γιατρό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούσαμε εμείς ότι η γενιά μας και οι νεότεροι θα ήταν πιο καλή, καλά εκπαιδευμένοι σε αυτό, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ακόμα άτομα τα οποία θα πάνε στον γιατρό, θα κάνουν μία ένεση γιατί έχουν φάει κίνδυνα παραδείγματος χάρη και μετά από δύο ημέρες θα κάνουν μία αλλεργία και δεν πάνε στον γιατρό. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό μπορεί να έχει να κάνει κάποια σχέση μαζί με το αντιβιωτικό που πήραν. Ενώ θα έπρεπε με την πρώτη ευκαιρία, μόλις δει ότι ήταν εξάνθημα ή ότι δεν νιώθει καλά, θα έπρεπε να κοιμηθεί με τον γιατρό. Οπότε ο νόμος είναι από τη στιγμή που δεν νιώθουμε καλά, νιώθουμε κάτι διαφορετικό, πάντα επικοινωνούμε με τον γιατρό. Και όχι μόνο με τα εμβόλια, αλλά με οτιδήποτε μπορεί να έχει παρέμβει στην υγεία μας. Με ένεση, με φάρμακο,